ποτέ μου. Ό,τι θα είναι ειθινές, πίστευα τι θα αλλάξεις και έκανα υπομονή. Μα όσο πήγαινε γινώσουν, όλο και χειρότερη για να μην σου γράφει ορδοπή. Συνεχώς τα ίδια κάνεις αδειοδοπή. Κοντεύσες να με τρελάνεις. Τέλος τι ζητάω, αν δεν μπορώ σ' αγαπάω. Κάθε χώρος πάω και στα σύννεφα εδώ. Τέλος τι ζητάω, αν δεν μπορώ σ' αγαπάω. Όπου πας θα πάω, γιατί δεν το συζητάω. Πρεμιέρα σήμερα εδώ στην Καλκιδική. Ναι. Πώς αισθάνεσαι? Αγχωμένη, γιατί σε ένα τραγούδι βγαίνω. Έτσι, ε. Ναι, πάντα αγχώνομαι στις πρεμιέρες. Αλλά είναι καλό άγχος, έτσι. Πώς το λένε, δημιουργικό. Ας πω, πώς καταλαβαίνεις ότι μία δουλειά είναι δημιουργική και μία. Πώς ξεχωρίζεις μάλλον τις δουλειές σου? Προσέχω πριν, για να έχω που λένε. Πριν διαλέξω μία δουλειά, προσέχω τις συνεργασίες που θα κάνω. Το μαγαζί που θα πάω και δόξα τω Θεώ πάντα πέφτω σε πολύ καλά μαγαζιά και όλα τα παιδιά που θα συνεργαστούμε εδώ μαζί με τον Γιώργο Τοβέρο και μια πλειάδα νέων ανθρώπων, πολύ ταλαντούχων. Καλοκαιράκι. Ο έρωτας. Έρωτας. Υπάρχει στη ζωή. Θάλασσα. Σαφώς υπάρχει. Και είναι αναγκαίος. Ναι, νομίζω ότι είμαι. Νομίζω. Να σου πω, να πω τώρα με την νοσοκόμα. Αχ, σε παρακαλώ, δεν μπορώ άλλο. Την καραμέλα στην νοσοκόμα, ήσυχη, εκεί που βρίσκεται. Είχαμε επαφή ξανά μαζί τη? Όχι, όχι, δεν είχαμε, γιατί εγώ βρίσκομαι εδώ, αυτή φαντάζομαι βρίσκεται εκεί. Στην Αθήνα και δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Έτσι, όχι, δεν υπάρχει. Λοιπόν. Κάνε νοσοκόμα, θα μου βρει. Γιατί όχι. Λοιπόν, τι είναι για σένα πρόστιχο? Πρόστιχο. Ναι. Πρόστιχο μπορεί να είναι ένα βλέμμα, πρόστιχο μπορεί να είναι χαμόγελο, πολλά υποσχόμενο. Αυτό είναι πρόστιχο, δεν είναι κατά ανάγκη κάτι σε φόρεμα, κάτι σε shorts. Είναι ακόμη και το ύφος μπορεί να γίνει πρόστιχο σε έναν άνθρωπο. Στο σεξ επιτρέπονται όλα? Έτσι νομίζω όλα. Τα πάντα. Περιορέξεις κολοκυθόπιτα που λένε. Υπάρχουν όρια? Όχι. Ούτε όρια ούτε φραγμή στον έρωτα. Γιατί γελάς? Γλυκέ μου, δεν υπάρχουν. Ε. Έτσι δεν είναι. Πηγή ζωής δεν είναι ο έρωτας. Μόνο να καταλάβεις ότι από τον έρωτα δημιουργείται η ζωή, η γέννηση μιας ζωής είναι. Τι να πεις από εκεί πέρα. Βέβαια. Λοιπόν, τον ελεύθερο σου χρόνο πώς περνάς? Τον ελεύθερο μου χρόνο έρχομαι στο Αλαλούμ, εδώ, γιατί δεν είπα σε ποιο μαγαζί είμαστε, και περνάμε πάρα πολύ καλά. Τώρα εδώ κάνω γυμναστική, κάνω θάλασσα. Κάνω θάλασσα. Πάω για μπάνιο τέλος πάντων. Γιατί θα βγουν μπορμετζελάκια και θα φωνάζουν. Λοιπόν, διαβάζεις καθόλου? Διαβάζω, ναι. Διαβάζω λογοτεχνία. Τελευταίο βιβλίο που διάβασες? Τελευταία διάβασα του Φρέντι Γερμανού. Δεν είναι λογοτεχνία, δεν ήταν λογοτεχνία αυτό. Του Φρέντι Γερμανού τις ανέκδοτες συνεντεύξεις που έχει πάρει από τους ηθοποιούς, από τραγουδιστές. Που το έχει γράψει ο. Πώς το λένε τον ηθοποιό? Ορίστε. Το Δελαπόρτα, μπράβο, το Δελαπόρτα. Ακριβώς. Τι σου έχει κάνει εντύπωση? Γενικά. Ναι, στο βιβλίο αυτό. Α, στο βιβλίο. Η συνέντευξη του Κώστα Βουτσά. Τι σε εξοργίζει? Το ψέμα. Κλαίς καθόλου? Το ψέμα, υποκρισία. Κλαίω, ναι. Κλαίω. Πολύ εύκολα. Είσαι γυναίκα δηλητήριο? Αυτό το πούνε οι άλλοι. Γιατί έχω δει πιστόλι από πίσω. Το πιστόλι ξέρεις πολύ καλά ότι το έχω, διότι ήμουν πρωταθλήτρια στη σκοποβολή πάρα πολλά χρόνια, μέλος της Εθνικής Ελλάδος κτλ. Αθλήτρια. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ πολύ. Σας περιμένουμε όλους στο Αλαλούμ να γίνουμε και λίγο Αλαλούμ. Γιατί το καλοκαίρι χρειάζεται και λίγο τρέλα. Στη Χαλκιδική. Βέβαια, στη Χαλκιδική. Εννοείται στη Χαλκιδική που αλλού. Καληθέα Χαλκιδικής, παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Εξαιτίας σου δεν με βλέπεις την περνά. Εξαιτίας σου πάνε απόψε ξενυχτά. Εξαιτίας σου τόσες νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ. Και τρελαίνομαι που μου λείπεις και δεν σε έχω πως.
σε λέω με. Κι άλλη νύχτα δεν αντέχω να σε σκέφτομαι και να κόβω με για χάρη σου στα δυο. Δώσε! Πού σε ρε καμή, θα πήγες πάνω. Ούτε να μιλήσεις θέλεις ούτε να με δεις. Κι αν νύχτα δεν θα πεις μια λέξη και να βρω θα ψάχνω τι έχει φταίξει. Λοιπόν, Γιώργος Βέρος, πρεμιέρα εδώ στη Χαλκιδική. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι πολύ όμορφα γιατί θα συνδυάσω διακοπές και δουλειά. Εντάξει, δεν ήθελα να δουλέψω ένα αλήθεια καλοκαίρι. Μου κάνα την πρόταση, τη σκέφτηκα πάρα πολύ καιρό. Δεν ήθελα, συνέχισα να μην θέλω, αλλά με πείσανε τελικά γιατί είναι πολύ όμορφο το κλίμα εδώ. Κάναμε ωραίο team. Θα συνδυάσουμε διακοπές, θάλασσα, ξέρεις, μπάνιο. Άγχος έχουμε σήμερα? Καθόλου, καθόλου άγχος. Προς Θεού, γιατί να έχουμε άγχος? Τέλεια. Ο κόσμος έξω ζεστός. Καλυθέα βρισκόμαστε. Περνάμε μόνο καλά, χωρίς άγχος. Αυτό είναι ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Γιώργο, είσαι στην πίστα. Ωραία, αντιμένος, από στράπτον κανονικά, εντάξει, τώρα δεν είσαι σίγουρα. Βλέπεις να στεμπερνούν όλα τα γυναικεία βλέμματα, πώς αισθάνεσαι? Τώρα, εντάξει, τώρα, γυναικεία, αντρικά βλέμματα, το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το κοινό το οποίο έχει να διασκεδάσει. Τώρα από εκεί και πέρα, ανάλογα το γυναικείο βλέμμα, τι εκφράζει, εντάξει. Τι είναι αυτό το οποίο σε εξετάζει σε μια γυναίκα? Τώρα γιατί το πας εκεί το θέμα? Ναι. Πάμε να δουλέψουμε τώρα. Να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι, εύχομαι. Να